Υπέροχη ρέα του Τουνζή, οπότε να ζήσετε, κυρία του Τουνζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είστε πάντα όμορφοι και λαμπεροί, όπως και σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε για τα μέρα τη ζωή σας. Πάμε τώρα σε μία είδηση που εντοπίσαμε από το site της Ντέπης Γκολεμά, το golema.gr, με τίτλο «Ξέχασαν τον Μίμη Πλέσα». Και τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί μιλάμε για ένα νέο μαναφούκι που, όπως εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη, διαδραματίζεται και εκτυλίχθηκε ωστόσο στην πρεμιέρα της τρελής σαραντάρας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Σύμφωνα λοιπόν με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του golema.gr, ο Μίμης Πλέσας έκπληκτος έμεινε όταν, και ενώ ήταν παρόν στην επίσημη πρεμιέρα της τρελής σαραντάρας με τη Βίκη Σταυροπούλου, ενώ άκουγε στην παράσταση και έβλεπε τα τραγούδια που έχει γράψει για την πρωτότυπη παράσταση αλλά και τη μεταφορά της ταινίας από τη μοναδική και αέμνηστη Ρένα Βλαχοπούλου, έψαχνε στο πρόγραμμα της θεατρικής παράστασης με τη Βίκη Σταυροπούλου τώρα την Παρασκευή να δει κάπου το όνομά του. Και βέβαια διαπίστωσε ότι όχι μόνο το όνομά του δεν υπήρχε, αλλά δεν υπήρχε ούτε και η επίσημη άδειά του ώστε να χρησιμοποιηθούν τα τραγούδια του στο ανέβασμα της παράστασης. Να πούμε ότι σύμφωνα πάντα με τον golema.gr, ο Μίμης Πλέσας που προσκλήθηκε και κάθισε μαζί με τη σύζυγό του την κυρία Λουκίλα Καρέρ στην πρώτη σειρά των θεατών στο διάλειμμα, προσπάθησε να ρωτήσει τους υπεύθυνους, γιατί θεώρησε ότι μάλλον είχε γίνει κάποιο τυπογραφικό ενδεχομένως λάθος ή κατά λάθος είχαν ξεχάσει να τον πάρουν ένα τηλέφωνο και να ζητήσουν τα δικαιώματα για τα τραγούδια, όμως δεν φάνηκε να παίρνει κάποια απάντηση. Ο κύριος Πλέσας παρακολούθησε όλη την παράσταση, μάλιστα έκανε και μία δήλωση που θα την παρακολουθήσουμε, αλλά δεν παρέστη στο κοκτέιλ πάρτι που ακολούθησε, γεγονός που σύμφωνα με τον golema.gr μεταφράζεται ως παρεξήγηση από την πλευρά του συνθέτη. Να δούμε τι είπε και προσέξτε πώς τοποθετήθηκε με την λήξη της παράστασης και αμέσως μετά να σας πω τι ακριβώς μας λέει και η σύζυγός του με την οποία επικοινωνήσαμε πριν από λίγα λεπτά. Δηλώνω με παρησία ότι είμαι υπεύθυνος για τη μουσική, την πρωτότυπη της Σαραντάρας. Δηλώνω με παρησία λοιπόν, λέει ο κύριος Πλέσας, λίγα λεπτά μετά το τέλος της παράστασης της τρελής Σαραντάρας, ότι είμαι υπεύθυνος για την πρωτότυπη μουσική του έργου. Και με αυτή του την δήλωση νομίζω τα είπε όλα. Επικοινωνήσαμε με την κυρία Καρέρ, η οποία εκ μέρους του Μίμη Πλέσα μας τόνισε ότι ήδη γίνονται κάποιες πρώτες επαφές με τους δικηγόρους του δημοφιλούς και πολυβραβευμένου συνθέτη για να δουν εάν και πώς θα πάρει ενδεχομένως ακόμα και δικαστικά το δρόμο της αυτή η υπόθεση. Μάλιστα. Πάντως και από την πλευρά τους η παραγωγή της παράστασης, όπως επίσης και ο Θίασος, φέρονται διατεθειμένοι να λήξουν το θέμα δίνοντας άμεσα, ζητώντας άμεσα μάλλον, τα δικαιώματα από τον συνθέτη. Ωραία, πολύ ωραία. Θεμάκο, ευχαριστούμε πολύ. Πού θα πάμε τώρα? Θα υποδεχτούμε. Α, είμαστε έτοιμοι.